Αυτό ο τρόπο έγινε πολύ επικίνδυνο. Έβαλαν την ομόνια μπροστά στο σκοπάς. Ήταν ομαδική δουλειά. Ναι, και είναι κάτι που είναι πολύ δουλεμένο. Λίνεκερ έκανε λάθος. Κέρδισαν οι της ομόνιας με τον Σέζαρ. Περιμένει ο Ιωάννου. Προσπάθησε να πάρει μπάλα. Την έκλεψαν όμως με τον Βιτίνιο της ΑΕΛ. Ίσως να έγινε και φάουλ εκεί. Βιτίνιο. Κερδίζουν και πάλι τη ομόνια. Ο Κραυτσόφ περίμενε την πάσα από τον Στυλιανού. Περέια να φύγει μπάλα μακριά. Λίνεκερ. Χατζηγεωργίου. Και πάλι για τον Λίνεκερ. Λεαντρίνιο στον Βιτίνιο. Γυρίζει την μπάλα πριν αυτή βγει. Περάσει την μια πλάγια γραμμή. Κύριε Κωνσταντίνου. Αυτό είναι έμεσο φάουλ γιατί ισχύει ο κανονισμός. Είχε επαναφέρει ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Έκρινε ο διαιτητής ότι δεν έχει παρέμβει παίχτης της ομόνοιας. Απαγορεύεται ξανά να παίξει ο τερματοφύλακας. Γι' αυτόν τιμωρείται η ΑΕΛ με έμεσο φάουλ. Ο πάγκος της ΑΕΛ διαμαρτυρήθηκε ότι κάποιος παίχτης εδώ στη φάση δεν είχε επαφή, αλλά δεν φάνηκε καθαρά. Δεν φάνηκε από εδώ να φαίνεται τουλάχιστον ότι υπάρχει επαφή. Έχουμε time out. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τι έγινε? Τίποτα μόνο. Λέει ότι θα βρέξει. Τελικά, το να μην είσαι σοουίζι είναι τόσο κουφό όσο ο Μίτσος ο Βοσκός να την έχει δει φωνάρα. Κατέβασε και εσύ την εφαρμογή So Easy Self-Care και κάνε εύκολα top-up, έλεγξε τη χρήση σου, ενεργοποίησε τις υπηρεσίες που θες και εξαργύρωσε τα So Easy Rewards σου. So Easy. Πάρε πολλά παραπάνω από το top-up σου. Sida Mobile Vodafone. Power to you. Έχουμε επιστρέψει στο Σπύρος Κυπριανού. CRI AL Ομόνια 0-1 με τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Μανώλη. Φάουλ τώρα έμεσο για την Ομόνια σε επικίνδυνο σημείο. Ο προμονητής της Ομόνιας πήρε το τέμα για να σχεδιάζει αυτή την κομπίνα. Το σουτ που έγινε από τον Μανώλη, μπάλα κόντραρε σε παίχτη δικό του. Πολύ καλή κομπίνα, αλλά στο τέμα ταυτόχρονα ο προμονητής της ΑΕΛ ζητούσε τρεις παίχτες στο τείχος. Και αυτή του οδηγία ήταν αυτή που βοήθησε την ΑΕΛ. Για να εξηγήσουμε, ήταν δύο στον τοίχο. Ο τρίτος παίχτης, και αυτός θεωρείται ότι είναι παίχτης τοίχος. Είναι διαβασισμένο τοίχος με τρεις παίχτες. Η Ομόνια δοκίμασε να πάει από αυτήν την πλευρά. Ο τρίτος παίχτης που ήταν το πίσω βγήκε πάνω και βοήθησε την ομάδα. Μπίλης. Βρήκε τον Πρέα. Γραφτσόφ. Τάκλιν το οποίο έγινε από τον Λεαντρίνιο. Σωτήριο γιατί ο Ιωάννου ήταν έτοιμος να σκοράρει. Με τον Πρέα, ενώ έχουμε διανύσει 6,5 περίπου λεπτά. Κάνουμε το συνεχόμενο rotation αλλαγών από την πλευρά της Ομόνιας. Είναι αυτό που Κραυτσόφ το σου την μπάλα έξω. Το rotation εννοείται αλλαγές στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Ναι. Με τον Λίνεκερ. Είχαμε δει τον Μανώλη να μπαίνει στο παιχνίδι σε 2-3 λεπτά να κάνει τη δουλειά. Να γίνεται επικίνδυνο με μια assist, έναν γκολ. Τώρα είναι στον πάγκο, είναι φρέσκι παίχτη τη Ομόνια. Το μεγαλύτερο βάθο στον πάγκο είναι αυτό που τη δίνει ένα πλεονέκτημα. Λίνεκερ, μια αλλαγή έχει κάνει στο μεταξύ. Μόνο η ΑΕΛ, έτσι κύριε Κωνσταντίνου. Έχει κάνει δύο, αν δεν κάνω λάθο. Ο Βιτίνιο είναι ο ένα που πέρασε. Κερδίζει μπάλα ο Χατζηγεωργίου, ο Κραυτσόφ θα την πάρει, θα την αποκτήσει, θα κρατήσει μάλλον μπάλα ο Λίνεκερ, ο Λεαντρίνιο πέρασε υπέροχα, Λεαντρίνιο υπάρχει φάουλ. Φάουλ σε ένα σημείο στο οποίο μπορούν να απειλήσουν. Βεβαίως, το πιο πιθανό είναι να πάνε σε πάσα στο Λίνεκερ Ριγκάρτο, ο οποίος έδειξε να έχει ένα πολύ καλό αριστερό πόδι. Οι άλλοι είναι πολύ καλά δουλεμένοι σε αυτές τις φάσεις. Το παιχνίδι έχει μόλις 7 λεπτά. Ο αγώνας θα επαναλάβω είναι πολύ μεγάλος. Με ενδιαφέρον να αναμένουμε τη συνέχεια. Χατζηγεωργίου έτοιμος για την εκτέλεση του
φάουλ. Όπως φαίνεται το πιο πιθανό να πάνε για πάσα στο Λίνικερ. Σπάθησε να περάσει την μπάλα στον Βιτίνιο. Στον Βιτίνιο, ο οποίος είχε πάει στον μπλοκ και γύρισε για να ευθύνει την πάσα. Ναι. Σε κάθε στατική οι ομάδες προσπαθούν με τρεις επιλογές να δουν αυτό που είναι καλύτερο την δεδομένη στιγμή. Αντρέου που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Σκαμπίλης σήκωσε την μπάλα ψηλά ψάχνοντας τον Αντρέου, τον βρήκε. Ιωάννου και πάλι για Αντρέου, περιμένει ο Στυλιανού. Η πάσα για τον Ιωάννου, Κραφτσόφ. Προσπάθησε να περάσει, δεν τα κατάφερε από τον Λίνεκερ. Αντρέου, Λίνεκερ τώρα θα κερδίσει την μπάλα. Έρχεται ο Ιωάννου πολύ γρήγορα να απομακρύνει την μπάλα. Ξεκουράζει και τους ξένους του σιγά σιγά ο Κώστας Πολυβίου. Θέλοντας να τους δώσει ανάσες και να είναι φρέσκοι. Θα αναφερθώ ακόμα μια φορά στους πολύ εμπειρούς ποιοτικούς Κύπρους φουτσαλιστές που είχε μόνοι. Λίνεκερ, Πατσιγεωργίου, διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας, θα τη χάσει, το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Με τον Χατσιγεωργίου, πάσα στο Λιωτατή. Ναι, Λιωτατής προσπαθεί να βρει χώρο, επιχειρεί το σουτ, καλό. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με τον Ιωάννου. Εδώ με τα χέρια άθελά του ο Λιωτατής στην προσπάθεια του να ελευθερωθεί τον βρήκε στο πρόσωπο. Έχουμε διανύσει 8 λεπτά κύριε Κωνσταντίνου. Είχε πίεση, έτσι. Βάζει πίεση. Εξακολουθεί να βάζει πίεση η ΑΕΛ, αλλά... Η ΑΕΛ θα... σε κάθε ευκαιρία που μπορεί θα έχει την ομάδα της ψηλά. Ναι. Ο Τίνι, ο οποίος έδωσε και πάλι κατοχή για την Ομόνια, γιατί ήταν δική του η μπάλα. Αυτή ο Σκαμπίλης την πέταξε έξω. Είναι η διάταξη 4-0, το εξηγώ για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές επιλογές για κινήσεις και κυκλοφορία μπάλας για να ξεφύγει μια ομάδα από την πίεση. Εδώ βλέπετε με έναν απλό τρόπο η Ομόνια κατάφερε να περάσει με σχετική ευκολία στο επιθετικό μίσμα. Ανδρέου. Πρέα. Καλή πάσα για τον Σέζαρ από πλασά. Από δύσκολη θέση προσπάθησε να περάσει πάσα στο Στυλιανού. Έχασε ένα έτοιμο γκολ. Ξανά πάσα παραλέλα. Πολύ καλή πάσα από τον Πρέα. Ο Σέζαρ γύρισε στο δεύτερο δοκάρι. Ο Στυλιανού έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αυτά όμως συμβαίνουν στο φούτσαλ. Μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε φουτσαλιστή. Ο Χρήστος Στυλιανού θα δείτε, θα δείξει πολλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Βιτίνιο. Στο Χατζηγεωργίου από εκεί στο Λίνεκερ. Βιτίνιο. Χατζηγεωργίου. Στο Λίνεκερ. Ο οποίος είναι από τους ποδοσφαιριστές που είναι πολύ ψηλός. Είναι ψηλός. Αλλά αυτό δεν του αφαιρεί το δικαίωμα της καλής τεχνικής κατάρτισης. Ακριβώς, είναι ένας παίκτης, θα το δούμε σε πολλές φάσεις, παρόλο που σχετικά δεν είναι πολύ γρήγορος, ναι. Τακτικά είναι πολύ καταρτισμένος, είναι ένας πολύ universal παίκτης, διότι αγωνίζεται σε πάρα πολλές θέσεις στον αγώνα. Ξεκινά από τη θέση του κεντρικού οργανωτή, μπορεί να βρεθεί σε θέση pivot. Είναι πολύ καλό στο αμυντικό transition στα κλεψίματα, πολύ καλό στις πάσες, πολύ καλό στα τελειώματα με σούτ από μακριά. Είναι ένας παίκτης universal. Λίνεκερ με Βιτίνιο άλλαξαν μπάλα. Θέλει υπομονή τώρα η ΑΕΛ για να εκδηλώσει αυτή την επίθεση. Η Ομόνια είναι καλά στημένη. Αυτό το κομμάτι στο φούτσελ λέγεται positional attack. Δηλαδή είναι επίθεση απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Λιωτατής, Βιτίνιο, σε κόρνερ μπάλα από την παρέμβαση του Λεάντρο, του Πρέα. Να δούμε την κομπίνα που θα ακολουθήσει η ΑΕΛ σε αυτό το... Για το Λίνικ, για σούτ από έξω. Όμως η Ομόνια φαίνεται να είναι διαβασμένη, τον έχουν δει σε τρεις αγώνες. Συνεχίζει η ΑΕΛ στο pressing ψηλά. Η ΑΕΛ, η άμυνα που εφαρμόζει είναι άμυνα man to man, χωρίς αλλαγές.
Σκαμπίλης έχει ανέβει, έχει χώρο και για το σουτ, θα το επιχειρήσει. Αυτό διάβαζε στη φάση να αυτήν όταν ο Σκαμπίλης. Ξέρει ότι είναι άμυνα χωρίς αλλαγές, γι' αυτό ανενόχλητος πήγε στην επίθεση. Ναι. Πρέα. Πιέζει ο Ζαντής. Αντρέου. Μπάλα δεν πέρασε. Σκαμπίλης. Βιτίνιο θα παραχωρήσει το πλάγιο. Έψαξε τον Μανώλη, τον μέχρι στιγμής σκόρερ της αναμέτρησης. Ρεά για τον Μανώλη, άλλαξε εξαιρετικά το σούτ που έγινε από τον Πρέα. Ήταν νωρίτερα ο Περέιρα. Ήταν εξαιρετική πάσα σε πρώτο χρόνο του Μανώλη. Ναι. Ο οποίος ξεκινά πολύ καλά τη σεζόν. Εδώ ξανά η πάσα με τη μία στον Πρέα, ο οποίος έχει και τώρα την μπάλα, το σούτ του οποίου πέρασε σε κόρνερ. Πιέζουν και παίρνουν μπάλα οι πράσινοι, φάουλ. Σε πολύ καλό σημείο το φάουλ, έτσι κύριε Κωνσταντίνο. Ναι, πάει ο Μανώλης στην μπάλα, ο Κωνσταντίνος ο Αντρέου. Ο Αντρέου, ναι, ο Μανώλης είναι στο με τέρμα. Με δεξιμπόδι ο Μανώλης είναι στην εστία. Ο Μανώλης συνηθίζει να κάνει κυκλικές κινήσεις για να πάει διαγώνια με την μπάλα. Να δούμε τις επιλογές που θα κάνει εδώ η Ομονία. Αυτό. Το σούτ από τον Πρέα, 2-0. 2-0 η Ομόνια, εδώ μάλλον πιάστηκε αδιέβαστη η άμυνα της ΑΕΛ. Η κομπίνα ήταν μεν καλή, αλλά λίγο άργησε η εκτέλεση από τον Πρέα. Κι όμως το γεγονός ότι ξανά είχε αρκετούς παίχτες η Ομόνια εκεί, έδινε αρκετές επιλογές. Ναι. Ο Σέζαρ είχε πάει και στον μπλοκ για να διευκολύνει τον Πρέα να κάνει το τελείωμα. Ζάντης πήγε να γίνει το λάθος. Στο φούτσαλ συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ίσως κάποιες φορές μπορεί οι παίχτες να πηγαίνουν σε πιο αργό χρόνο, αλλά αυτό να είναι προμελετημένο. Ναι. Λίνεκερ. Τώρα η Ομόνια πιέζει ψηλά, έτσι. Χατζηγεωργίου, το πλασέ, είναι ο Σκαμπίλης αυτός που θα απομακρύνει. Ο Λιωτατής ήταν αυτός. Ο Λιωτατής, συγγνώμη. Ναι, Χατζηγεωργίου είναι έξω. Ο Σκαμπίλης που έδειξε για ακόμη μια φορά την εμπειρία του. Η Ομόνια τώρα έχει αλλάξει λίγο την τακτική της στην άμυνα, πιέζει λίγο πιο ψηλά. Το είχε κάνει περιστασιακά και σε άλλες φάσεις. Το ύψος της άμυνας της Ομόνιας είναι στη γραμμή του κέντρου. Αυτό που εξαρτάται στη συνέχεια είναι κατά πόσο είναι πολύ πιεστική στην μπάλα ή όχι. Και φαίνονται να είναι πιεστική στην μπάλα. Εδώ χρησιμοποιούν τον Τάσο τον Σκαμπίλη για την υπεραριθμία από τα πλάγια, κάτι που συνήθιζαν σε όλους τους αγώνες σχεδόν στην προηγούμενη σεζόν. Αυτό εξυπακούει ότι ο τερματοφύλακας πρέπει να ξέρει παίχτη, ναι, στο εντός αγωνιστικού χώρου. Ναι. Κάτι που έχει πολύ καλά ο Τάσος Σκαμπίλη. Σέζαρ απομάκρυνε την μπάλα, πηγαίνοντας με αποφασιστικότητα για να απομακρύνει. Με τον Βιτίνιο, Λεάντρο, Λεαντρίνιο. Η Ομόνια που προσπαθεί να ανέβει, κέρδισαν την μπάλα με τον Λιωτατή της ΑΕΛ. Πάει σε ατομική ενέργεια ο Λιωτατής, θέλει τώρα στήριγμα εκεί που κλείστηκε. Πήρε μπάλα ο Αντρέου για τον Μανώλη, καλή πάσα για τον Κραφτσόφ. Έψαξε και πάλι τον Μανώλη, αλλά εδώ φάνηκε η εμπειρία του Λίνεκερ, ο οποίος συνηθίζει να κλείνει πολύ καλά τις γραμμές πάσης και είναι πολύ καλό στο αμυντικό transition. Έχει ανοίξει πάντως λίγο το παιχνίδι, yeah, τώρα στα τελευταία λεπτά. Λίνεκερ, ο οποίος κουράστηκε, περνάει έξω για να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο Χατζηγεωργίου. Έχει αγωνιστεί 12 συνεχόμενα λεπτά, ναι, κάτι πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε φουτσαλιστή. Εδώ είναι ο Λουτσιάνο Μπεμπέ μαζί με τον Αουρέλιο. Και λίγο πιο κάτω οι παίκτες υπόλοιποι της ΑΕΛ. Πάσα από το Βιτίνιο δεν ήταν καλή. Με την Ομόνια να προηγείται 2-0. Κραφτσόφ. Ανώλη δεν έκανε καλό κοντρόλ. Να δούμε τον Λιωτατή στην προσπάθεια της ΑΕΛ.
χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Κραυτσόφ αυτός που απομάκρυνε. Τον Βιτίνιο, στον Χατζηγεωργίου και πάλι για τον Βιτίνιο. Φαίνεται ότι τους έχει επηρεάσει αυτή η εξέλιξη του παίκτες της ΑΕΛ. Θα φαίνονται ψυχολογικά επηρεασμένοι οι παίκτες της ΑΕΛ. Εδώ έχουν χάσει την αυτοσυγκέντρωση στα μαρκαρίσματα. Μανώλη δεν κατάφερε να κερδίσει μπάλα εκεί. Πρόλαβε και απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο Ιωάννου. Όμως η ΑΕΛ έχει δείξει στους τρεις προηγούμενους αγώνες να αντιδρά. Και αυτό είναι κάτι που αναμένεται και σήμερα. Είναι κάτι το οποίο το προετοιμάζει μεθοδικά ο προπονητής της. Λεαντρίνιο. Τον Ζαντί υπήρξε χέρι από τον Σέζαρ, εκτελέστηκε στα γρήγορα. Λεαντρίνιο από μακριά η προσποίηση. Κρατάει μπάλα, θέλει χώρο για σουτ. Κλείνεται εκεί. Πολύ καλό στην άμυνα ο Γιάννης ο Ιωάννης. Ναι, πολύ καλή άμυνα. Πραγματικά δεν τον άφησε να πάρει ανάσα εκεί τον Λεαντρίνιο. Ένα δυνατό στοιχείο που έχει στο παιχνίδι του Γιάννης ο Ιωάννου. Ένας σημαντικός παίκτης και για την εθνική μου. Με τον Σκαμπίλη να ανεβαίνει αφού του δίνεται και πάλι ο χώρος. Φτάνει μέχρι έξω από το πλασέ που έγινε. Μπάλα κόντραρε και στον Ιωάννου. Έφτασε σχεδόν έξω από την περιοχή της ΑΕΛ. Ο προπονητής της Ομόνιας, θα επαναλάβω, έχει δει ότι η ΑΕΛ παίζει στο pressing ψηλά. Άμυνα man-to-man χωρίς αλλαγές, γι' αυτό ενεργοποιώντας τον Τάσον Σκαμπίλη συνεχόμενα σαν παίχτη επιπλέον, δημιουργεί εύκολα τις υπεραριθμίες, γιατί αφού η άλλη δεν δοκιμάζει τις αλλαγές στα man-to-man, ο Σκαμπίλης μπορεί να φύγει άνετα χωρίς αντίπαλο. Στυλιανού, ο οποίος έστειλε την μπάλα στον Χατζηγεωργίου, από εκεί στον Λεαντρίνιο, η Ομόνια πάντα 2-0 μπροστά στο σκορ, μια Ομόνια η οποία είναι αποτελεσματική και φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Λεωτατής, Λεαντρίνιο ψάχνει χώρο, πας από τον Ζαντί, θα απομακρύνει ο Σκαμπίλης, ο οποίος θα μπλοκάρει και ο Κρατσόφ ζητάει μπάλα, θα την πάρει το κοντρόλ, πρόλαβε ο Χατζηγεωργίου να παραχωρήσει. Πλάγιο, προσθέτοντας στα πόδια του. Ο Κράφτσοφ, ο οποίος είναι παίχτης συνεχώς συγκεντρωμένος για το επιθετικό transition, μόλις ο Σκαμπίλης πήγε στο μπλοκάρισμα, ξεκίνησε το sprint, ήταν ήδη 5 μέτρα μπροστά από τους αντιπάλους. Ναι. Το σουτ που γίνεται, μεγάλη επέμβαση από τον Χατζηγεωργίου. Μπάλα κάπου κόντραρε κιόλας, δεν ήταν εύκολο και για τον Χατζηγεωργίου. Και πολύ επικίνδυνο ναι. Το σουτ από τον Σέζαρα, όπως έδειξε. Ελευθερώθηκε σε μικρό χώρο, επιχείρησε το σουτ, κάπου κοντράρει μπάλα Χατζηγεωργίου. Και τα πιο επικίνδυνα σουτ είναι τα χαμηλά. Ναι. Σουτ πολύ μακριά από τον Στυλιανού. Ο Λίνεκερ στο μεταξύ θα επιστρέψει στη θέση του Ζαντί. Και θα μπει στον αγώνα και ο νεαρός ο Ιωσήφ. Δεν κάνω λάθος για πρώτη φορά για την ΑΕΛ. Ναι, πρώτη φορά. Τώρα βγήκε η Ομόνια ψηλά, όμως ο πολύ εμπειρός Λίνεκερ καθοδηγεί την ομάδα του να φύγει από την πίεση. Λεαντρίνιο. Η Ομόνια πιέζει πολύ σωστά. Ναι, φαίνεται ότι οι παίχτες τις ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν στην άμυνα ψηλά, οποία, η Ομόνια εφαρμόζει μια ζώνη 2-1-1. Εσύ. Η οποία δημιουργεί τρεις γραμμές άμυνας, μια καλά δουλεμένη ομάδα δυσκολεύει πολύ τον αντίπαλο. Λίνεκερ. Ψάχνοντας τον Ιωσήφ κέρδισαν οι της Ομόνιας και πάλι. Φάουλ το οποίο έγινε από τον Λίνεκερ. Κίτρινη κάρτα στον Λίνεκερ. Για διαμαρτυρία. Για διαμαρτυρία, ναι. Ίσως να είναι το τέταρτο φάουλ για την ΑΕΛ. Ξανά εδώ η προσπάθεια από τον Στυλιανού να ξεφύγει. Κέρδισε το φάουλ στην προσπάθεια του Λίνεκερ να κερδίσει μπάλα. Δεν τα κατάφερε όμως. Φίλοι της ΑΕΛ που έχουν έρθει στο γήπεδο. Βλέπουν την ομάδα τους όμως να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0. Σιαρά η ΑΕΛ δεν έχει ξεκινήσει καλά το παιχνίδι. Σκαμπίλης. Εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά το Φάινκερ Κίπερ σε οργανωμένη άμυνα από πλευράς Ομόνιας. Πάσα εξαιρετική για τον Αντρέου.
παράλληλη πάσα. Δεν βρέθηκε όμως κάποιος εκεί να τη σπρώξει στα δίχτυα. Έμπειρη ομάδα η Ομόνια, ένας καταρτισμένος προπονητής, έχει διαβάσει τον αντίπαλο, βλέπει τα αγωνιστικά μισμάτς. Αυτή τη στιγμή ο άπειρος Ιωσήφ στον αγώνα με τους έμπειρους δικούς του παίχτες, πολύ καλά δουλεμένους στο επιθετικό κομμάτι στο flying keeper, από το πλάι όμως μπορούσαν εύκολα να γίνουν απειλητικοί. Αντρέου, πιέζει ψηλά και πάλι η ΑΕΛ, παίρνει μπάλα με Χατζηγεωργίου, ζητάει ο Λίνεκερ. Χατζηγεωργίου κλείστηκε, η πάσα για τον Λίνεκερ, ο Αντρέου θα προλάβει και θα παραχωρήσει το corner. Time out για την ΑΕΛ, το δεύτερο time out, πάμε αμέσως διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. In Los Angeles, and you're working for Howard Hughes. Did you know why Vance thinks sex is bad? Because it might lead to dancing. If anybody working for me wants a relationship with one of our actresses, I have to fire her. Rules Don't Apply is hugely entertaining. Mr. Hughes, I'd like to thank you for the chance to become a star. Warren Beatty is back and better than ever. You ain't seen nothing yet. Rules Don't Apply. Έχουμε επιστρέψει μετά το time out, το δεύτερο τοπίο γίνεται στο πρώτο ημίχρονο. Το έχει ζητήσει η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ το ζήτησε, ναι, αμέσως για, για αυτό το corner, έτσι. Ακριβώς, για, ακριβώς. Οργανώσει κάποια κομπίνα ο Ελόι Αλόνσο. Τι βλέπουμε μέχρι στιγμής, Πέτρο? Μέχρι στιγμής η Ομόνια έχει δείξει να είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Λίνεκερ στην εκτέλεση αυτή του corner για τον Χατζηγεωργίου. Ο μάκρυνση της μπάλας από τον Ιωάννου, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά. Πολύ καλό στην άμυνα, πολύ γρήγορα πόδια, ναι. Πολύ μαχητικός, ειδικά στις μονομαχίες, ένας εναντίον ενός, με πολύ καλή κατάρτιση, ένα πολύ καλό αριστερό πόδι που χρειάζεται σε μια ομάδα, βοηθά την Ομόνια σε πολλούς τομείς. Το Πολυβίου από τον Πάγκο είναι τρομερά διαβασμένο, τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Ακριβώς. Αυτό φάνηκε από όλους σχεδόν τους προπονητές, ήταν κάτι που σχολιάζαμε στην αρχή. Οι Κύπροι προπονητές είναι πλέον στο σημείο, θα δούμε αυτήν τη φάση. Αντρέου για τον Πρέα και πάλι για τον Αντρέου το γύρισμα, δεν μπορεί ο Ιωάννου εκεί. Κατοχή είναι για την ΑΕΛ, σας ακούμε κύριε Κωνσταντινού. Ήταν πολύ καλή συνεργασία, ναι, μεταξύ Αντρέου και Πρέα σε πρώτο χρόνο, οι πάσες πολύ επικίνδυνοι. Σχεδόν όλοι οι Κύπροι προπονητές έχουν δείξει να έρχονται πολύ διαβασμένοι για το κάθε παιχνίδι. Η Ομόνια ξεκάθαρα έχει δει σε ποιους τομείς είναι δυνατή η ΑΕΛ και πώς μπορεί να την απειλήσει και το έχει καταφέρει πολύ καλά. Είμαι σίγουρος θα δούμε και αντίδραση από πλευράς ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά τα διαβάσματα αντιπάλων τα έχουμε δει και από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο αγώνα του Νικοσία Cup και από τον προπονητή της ΑΕΚ και προφανώς από τον προπονητή της Ανόρθωσης που κέρδισε το Super Cup. Σκαμπύλης ο οποίος και πάλι ανεβαίνει. Ανδρέου, Πρέα, Ανδρέου, πάσα στον Ιωάννου, στη Λιανού το σουτ, αλλά κόντρα ρε. Τσόφ θα περάσει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Πάσα για τον Αντρέου. Στυλιανού, Αντρέου, Πρέα. Συνεχόμενες κινήσεις, βρήκε διάδρομο τώρα ο Αντρέου. Πέρασε στον Στυλιανού, Αντρέου, στον Πρέα. Συγγνώμη, Αντρέου, τώρα ο Στυλιανού το σουτ, αλλά είναι κόρνερ. Πολύ καλή επίθεση από, ναι, την Ομόνια. Η Ομόνια είναι πολύ, πολύ καλά δουλεμένη ομάδα στο position, αλλά αυτά καυτούν που λέμε όταν η άμυνα είναι οργανωμένη με τέσσερις παίχτες. Η Ομόνια διαχρονικά είναι πολύ δυνατή σε αυτόν τον τομέα. Με κυκλικές επιθετικές κινήσεις ο Πρέα γίνεται πολύ επικίνδυνος σε συνεργασίες, ιδιαίτερα με τον Κωνσταντίνο τον Αντρέα. Πρέα το shoot, πάλι θα περάσει έξω. Ο Πρέα ο οποίος έχει μια σημαντική ικανότητα στο να περνάει σωστά, ναι, την μπάλα, ναι, εκεί, ναι, που θέλει. Ακριβώς. Έχει δείξει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, ναι, πολύ καλό αριστερό πόδι, το οποίο το βοηθά πολύ στις τρίπλες, στις πάσες πρώτου χρόνου και στο γεγονός ότι
μπορεί εύκολα να πάρει την μπάλα στο αμή επικρατέστερο του πόδι για να εκτελέσει από μακριά, γίνεται συνεχώς επικίνδυνος. Η Ομόνοια που εξακολουθεί να προηγείται με 2-0 της CRI AL. Και κυριότερα δείχνει να ελέγχει συνεχώς ναι, τον αγώνα. Ναι. Με την AL μέχρι στιγμής να μην έχει δείξει ότι μπορεί να αντιδράσει. Φαίνεται να είναι παγιδευμένη. Στο καλό παιχνίδι, στην καλή τακτική. Εδώ η Ομόνοια έχει χάσει την μπάλα, μένουν ψηλά για ανάκτηση της μπάλας με καλή τακτική διάταξη. Ρέα, πάσα για τον Αντρέου. Η ανάκτηση αυτή έγινε γρήγορα. Ναι. Πάσα όμως από τον Πρέα δεν ήταν και καλύτερη. Με τον Ιωσήφ τώρα στο Λεαντρίνιο. Από εκεί στον Λίνεκερ και πάλι για τον Λεαντρίνιο. Για τον Ιωσήφ. Έχει χώρο το σουτ. Δεν απείλησε τον Σκαμπίλη. Με το Σκαμπίλη να στέλνει την μπάλα στον Κρατσόφ. Ο Ιωσήφ έβαλε την κόντρα εκεί. Συμπέρασμα. Πέτρο, μέχρι στιγμής. Έχουμε πει ότι η Ομόνοια είναι αρκετά καλύτερη. Έχει επικρατήσει στο αγωνιστικό χώρο σε πολλούς τομείς. Έχει δείξει να είναι καλά δουλεμένη. Όμως ο αγώνας δεν τελείωσε. Αναμένουμε το δεύτερο γύρο. Αυτός που είδατε πριν από λίγο ήταν ο Αρουαμπαρένα. Αντρέου. Ο Αρουαμπαρένα που μαζί με άλλους αρκετούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ βρίσκεται στο γήπεδο. Λίνεκερ. Λεαντρίνιο στον Τζόζεφ, στον Ιωσήφ. Λεαντρίνιο από την πάσα του Λίνεκερ. Χατσου Γεωργίου, τώρα η άμυνα της ΑΕΛ είναι εκτεθειμένη. Πάσα, ο Αντρέου. Θα περάσει σε κόρνερ την μπάλα ο Λίνεκερ. Δεν τελείωσε μόνος του την προσπάθεια, ήθελε ένα στήριγμα γιατί πήγε πάρα πολύ κοντά νομίζω στον τερματοφύλακα. Και φάνηκε όμως το πολύ καλό διάβασμα για αντίδραση του Λίνεκερ, ο οποίος έχουμε αναφέρει ότι είναι πολύ έξυπνο στο αμυντικό τρανζίσιο. Ναι. Ρέα. Κατσόφ, ευκαιρία το πλασέ. Η μπάλα είναι κόρνερ από το πλασέ του Μανώλη, ο οποίος έχασε την ευκαιρία να κάνει τα τέρματα της Ομόνοιας 3. Ο Μανώλης είναι συνεχώς επικίνδυνος στην επίθεση. Ναι, Κρατσόφ τώρα θα γίνει το 3-0 με την Ομόνοια σε αυτό το πρώτο ημίχρονο να είναι ουσιαστική, ναι, και καλύτερη αλλά ταυτόχρονα και ουσιαστική. Βεβαίως. Ξανά το γκολ. Εδώ είναι πριν τον γκολ. Ναι, είναι η ευκαιρία εδώ του Μανώλη. Στη συνέχεια οι παίχτες της Ομόνοιας έδειξαν την εμπειρία τους. Βλέποντας τους καινούς χώρους, χωρίς να παίξουν για κομπίνα, έπαιξα γρήγορα, κάτι που έχουν οδηγία από προπονητές τους. Ο Κράφτσοφ σε περιορισμένο χώρο χρησιμοποίησε το χτύπημα με τη μύτη, κατάφερε να σκοράρει το τρίτο. Ο οποίο χτύπημα με μύτη λέγεται, στα ισπανικά λέγεται πουντέρα, στα αγγλικά είναι το toe punt kick. Είναι χτύπημα με τη μύτη, ύψες, ακριβώς, και επειδή δεν έχει το χώρο και το χρόνο ο παίχτης να πάρει με φορά πίσω το πόδι του, γίνεται επικίνδυνο με ένα χτύπημα τα μύτη. Ναι. Σκαμπίλης ο οποίος έχει ανέβει. Αντρέου. Ζητάει ο Αλόνσο να ανέβει. Η Ομόνοια δείχνει την επικράτηση μες στον αγωνιστικό χώρο. Δεν φοβάται να παίξει τα που παίγεται 3-0 με το flying kick. Μάλιστα. Χρησιμοποιεί ένα σύστημα αυτή τη στιγμή 2-1-2 με τον Κράφτσοπ ανάμεσα στις γραμμές. Δεν πάνε όλοι στο επιθετικό μισό για να τραβήξουν πάνω την άμυνα της ΑΕΛ για να πάνε στις υπεραριθμίσεις από τα πλάγια. Εδώ είναι το προηγούμενο γκολ, το τρίτο. Από ένα πολύ δύσκολο σημείο ο Κράφτσοπ βρήκε τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Δείγμα πολύ καλής τεχνικής. Σωστό. Αν περιμένουμε αντίδραση από την ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Θα περιμένουμε. Γιατί είπατε ότι... Σε τρεις αγώνες επέστρεψαν από 3-0 και στο 2-1-2 με τον Κράφτσοπ ανάμεσα στις γραμμές. Δεν πάνε όλοι στο επιθετικό μισό για να τραβήξουν πάνω την άμυνα της ΑΕΛ για να πάνε στις υπεραριθμίσεις από τα πλάγια. Εδώ είναι το προηγούμενο γκολ, το τρίτο.
από ένα πολύ δύσκολο σημείο. Ο Κράφτσοφ βρήκε τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Το δείγμα είναι πολύ καλή τεχνή. Σωστό. Αν περιμένουμε αντίδραση από την ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Θα περιμένουμε. Γιατί είπατε ότι... Σε τρεις αγώνες επέστρεψαν από 3-0 και στους τρεις. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνει γίνει σήμερα. Επιτυχημένα, όμως ναι. Η προσπάθεια θα γίνει. Ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα. Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Το ταξίδι είναι απόδραση, ξεκούραση, χαλάρωση, διασκέδαση. Είναι τρόπος ζωής. Γι' αυτό η Top Kinesis σχεδιάζει, δημιουργεί και φροντίζει στο να μας φέρνει πιο κοντά σε εμπειρίες και γνώση, στα ήθη και έθιμα άλλων πολιτισμών, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ανακαλύψουμε γνωστούς και νέους προορισμούς που μας μαθαίνουν τόσα πολλά για τον κόσμο γύρω μας, αλλά και για τον εαυτό μας. 30 χρόνια Top Kinesis, 30 χρόνια ταξιδεύουμε την Κύπρο. Από την πάσα του Λιωτατή, Λεαντρίνιο προσπαθεί να ξεφύγει, έχει μπροστά του τον Ανδρέου. Το πλασέ που έγινε από τον Λιωτατή, μπήκε η κόντρα από τον Πρέα, Κραφτσόφ. Καλή πάσα, προλάβε όμως ο Χατζηγεωργίου, Λίνεκερ τώρα, θα κρατήσει την μπάλα. Και αυτό είναι το τέλος για το πρώτο ημίχρονο. Ένα γενικότερο συμπέρασμα, κύριε Κωνσταντίνου, για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία αναμένεται να δούμε αν θα βελτιώσει. Εδώ βλέπουμε να αποφασίζει η να παίζει να μην βγαίνει ψηλά, να παίζει να μείνει στο δικονί μισό. Αυτό γιατί το κάνει ο προπονητής τώρα, ίσως γιατί αλλάζει την ίσως να του. Έχει δει ότι δεν τη έβγαινε μέχρι στιγμή και θέλει να δει την Ομόνια αν είναι έτοιμη για το αμυντικό transition. Mm-hmm. Να αλλάξει το πλάνο του για να δει πώς θα αντιδράσουν και οι δύο ομάδες. Προσπαθώντας να ευνηδιάσει ουσιαστικά την Ομόνια. Είναι τακτικές προσαρμογές για να δουν οι προπονητές τι μπορεί η ομάδα να βγάλει αναλόγως του αντιπάλου και του παιχνιδιού. Αυτό όμως θα φανεί στην πορεία αν έχει αποφασίσει να παίξει πιο κάτω. Με την ΑΕΛ τώρα, τον Αλεαντρίνιο να προσπαθεί να ξεφύγει, η κόντρα στο σκαμπίλι. Και βλέπουμε να μην έχει ξεκινήσει το Λίνεκερ. Ναι. Γι' αυτό φαίνεται να μην πιέζει ψηλά για να έχει το Λίνεκερ πιο ξεκούραστο για τη συνέχεια για να υπολογίζονταν να βρει περισσότερους χώρους στα επόμενα λεπτά. Με τον Πρέα να περνάει στον Ρέιρα, από εκεί στον Κράφτσοφ. Τώρα για τον Μανώλη, ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι. Μανώλη, το οποίο η παρουσία ήταν πολύ καθοριστική στο παιχνίδι της Ομόνιας. Μανώλη, Κράφτσοφ, Ρέιρα, θέλει χώρο, επιχειρεί το σούτ, ο Χατζηγεωργίου. Ο Μανώλη, ο οποίος κινήθηκε εκεί μπροστά από τον τερματοφύλακα. Φάουλ για την... όχι, κατοχή μπάλας για την ΑΕΛ. Φάουλ είναι, σωστά. Η είσοδος του Μανώλη στο δεύτερο ημίχρονο σημαίνει κάτι, Πέτρο? Θέλει να κάνει κάτι ο προπονητής, ο Πολυβίου? Ίσως να θέλει να σκοράρει όσο πιο γρήγορα για να βάζει περισσότερη ακόμη πίεση στην ΑΕΛ και να τελειώνει τον αγώνα πιο γρήγορα. Όμως αυτά προς το παρόν είναι ακόμη στη θεωρία. Ναι. Ο αγώνας έχει πολλά λεπτά. Ρέιρα για τον Κράφτσοφ, κατοχή μπάλας για τους πράσινους. Σκαμπίλης, ο οποίος ανεβαίνει. Ζητάει από τον Σκαμπίλη να μείνει πάνω ο Πολυβίου. Ζητάει να μείνει πάνω για να βάλει περισσότερο, για να έχει μάλλον έναν παραπάνω παίχτη. Ακριβώς, διαβάζοντας ότι η ΑΕΛ αγωνίζεται με ένα ξένο στη σύνθεση, δεν έχει τόση εμπειρία.
εμπιστευόμενος την εμπειρία των παιχτών του και βασιζόμενος στην προετοιμασία που έχει η ομάδα του σε αυτόν τον κομμάτι, δεν φοβάται να παίξει αυτός επιθετικά. Παρόλο που προηγείται στο σκορ, και αυτό είναι το σωστό να κάνουν οι ομάδες όταν νιώθουν και ξέρουν ότι έχουν μια αγωνιστική υπεροχή, να την εκμεταλλεύονται. Κρέα, Περέιρα, Κράφτσοφ, Σέζαρ Περέιρα, πέρασε για το Σκαμπίλι, 4-0. Με τον Μανώλη, εξαιρετική πάσα από τον Σκαμπίλι. Και από τον Σκαμπίλι και από τον Σέζαρ. Ήταν δύο διαγώνες πάσες πάρα πολύ καλές. Ο Μανώλης είναι πολύ έμπειρος στην άφηξη στο δεύτερο δοκάρι. Έχει πετύχει ακόμη έναν γκολ. Και αμέσως το ξεκουράζει ο προπονητής του για να τον έχει φρέσκο στα επόμενα λεπτά πάλι να του δώσει και άλλα γκολ. Ναι. Αυτό το οποίο έλεγες νωρίτερα, Πέτρο, ότι βάζει τον Μανώλη για να τελειώσει άλλη μια φάση. Ακριβώς, και εκεί που περιμένουμε την ΑΕΛ να παίξει με flying killer, η Ομόνια, λειτουργώντας προληπτικά, παίζει αυτή. Παίζει αυτή για να τελειώσει, όχι να τελειώσει, για να πάρει ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα. Και ούτε καν να μπει στη διαδικασία να δέχεται πίεση στην άμυνα της. Ναι. Λίνεκερ που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, ο Αλόνσο, ο οποίος βλέπει πλέον το παιχνίδι να ξεφεύγει. Ο Πρέα πέρασε εξαιρετικά για τον Αντρέου, ο οποίος πάλι δεν τελείωσε τη φάση, αν και θα είχε το χώρο για να επιχειρήσει το σουτ. Και ο Πρέα έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία στον σημερινό αγώνα. Πολύ ομαδικός παίχτης, βοηθά πολύ την ομάδα του. Πρέα, πολύ απλές φάσεις, βλέπουμε συνεχώς με τον πρώτο χρόνο, βλέπει συνεχώς τους συμπαίχτες του. Είναι παίχτης που διαβάζει το παιχνίδι και του αντιπάλου αλλά και των συμπαίχτων του. Ακριβώς. Αλλά σε κόρνερ από την παρέμβαση εκεί του Αντρέου. Και τώρα παίζει η ΑΕΛ με το flying keeper. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορεί η Ομόνια να αντιδράσει στο πολύ καλό παιχνίδι που έχει δείξει η ΑΕΛ. Ζαντής. Στα προηγούμενα παιχνίδια η ΑΕΛ είχε χρησιμοποιήσει το σύστημα 1-3-1. Δηλαδή χρησιμοποιεί τρεις ζώνες, το ίδιο πάει να χρησιμοποιήσει εδώ. Θέλει το Λίνεκερ στο δεξί φτερό με το αριστερό πόδι. Στο ρόλο του κεντρικού Χατζη Γεωργίου, να δούμε αν η Ομόνια έχει έρθει διαβασμένη για αυτό το κομμάτι. Πάντως αμυντικά η Ομόνια μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι στημένη καλά. Ναι. Ακριβώς. Χατζη Γεωργίου, πάσα ψάχνοντας τον Βιτίνιο. Σέζαρ από μάκρη, ναι. Πάσα το πλασέ, η μπάλα θα περάσει έξω από τον Λεαντρίνιο. Και βλέπουμε αυτό που λέγαμε συνεχώς, ότι η ΑΕΛ έχει την ικανότητα σε αυτό το παιχνίδι να κάνει φάσεις. Ναι. Δεν μπορούσε να κάνει φάσεις. Το ζήτημα όμως πρέπει να τις τελειώσει και μέσα στο τέρμα. Όμως το γεγονός ότι έγινε φάση, ίσως μας προδιαγράφει μια διαφορετική συνέχεια. Ο Αντρέου, πολύ καλή πάσα στον Πρέα. Βέβαια και πέρασε την μπάλα σε πλάγιο, ο Βιτίνιο. Σκαμπίλης και πάλι ψηλά. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, εκεί που δέχτηκε πίεση είναι η Ομόνια, βγάζει αυτή το flying keeper να παίξει αυτή η επιτελία. Για να βάλει αυτή η πίεση ψηλά. Ακριβώς. Ναι, και να βάλει πίεση στην ΑΕΛ. Ο Αντρέου θα επιχειρήσει το σούτ, η μπάλα σε corner. Πολύ καλό σούτ από τον Αντρέου. Και ήταν πολύ καλή φάση από την Ομόνια, η οποία έχει αλλάξει το σύστημα. Έχει βέρει τον Τάσο τον Σκαμπίλη στην άλλη πλευρά. Ναι. Έτοιμη σε πολλά κομμάτια η Ομόνια. Αυτό γίνεται για να ευνηδιάσει. Ακριβώς, είναι αλλαγή συστήματος. Για να δει αν καταφέρει να προσαρμοστεί. Κατσόφ, μεγάλη επέμβαση από τον Χατζη Γεωργίου. Και αμέσως ο Σκαμπίλης επιστρέφει, προσπάθησε να ξεφύγει. Η καλή επιστροφή έγινε από τον Κωνσταντίνο τον Αντρέα, ο οποίος κάλυψε την αιστεία του ικανοποιητικά. Έτρεξε για να προλάβει να δώσει, ενώ και πάλι με flying keeper η ΑΕΛ. Πολύ καλές αντιδράσεις και από τους δύο προπονητές. Νομίζω από τον Αλόνσο το περιμέναμε έτσι, γιατί μόνο έτσι μπορεί να ξαναβάλει την ομάδα του στο παιχνίδι. Σωστά. Ενώ από την άλλη ο Πολυβίου δείχνει να μην φοβάται και δείχνει να θέλει να μεταφέρει την πίεση στην ΑΕΛ πάλι. Ναι. Εδώ η ΑΕΛ δείχνει περισσότερη υπομονή στην κυκλοφορία, προσπαθώντας να βγάλει την ΑΕΛ εκτός ισορροπίας και πετυχαίνει ακόμη μια φάση. Έχει το δοκάρι αυτή τη στιγμή. Δείχνει να μπορεί με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Μπίλης ξανά εδώ το σούτ από το Χατζη Γεωργίου στο δοκάρι. Η ΑΕΛ που έβαλε και πάλι πίεση ψηλά, ο Χατζη Γεωργίου που κέρδισε. Ενώ τώρα πάλι θα έχουμε το flying keeper με τον Ζαντή να περνάει να επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο.
με την ΕΛ να μην διαφοροποιεί το σύστημα. Είναι ένα σύστημα 1-3-1. Με τον Πολυβίου να ζητάει κάρτα. Αντρέου στον Ιωάννου. Πρόλαβαν η Τισαέλ με τον Βιτίνιο. Ο Ιωάννου ετοιμάζεται για να εκτελέσει. Έστειλε την μπάλα στον Αντρέου, στον αρχηγό. Ο Σκαμπίλης και πάλι έχει ανέβει, αλλά αυτή τη φορά από την άλλη πλευρά. Ακριβώς. Σκαμπίλης στο πλασέ, ο Χατζηγεωργίου και πάλι για τον Σκαμπίλη. Θα επιστρέψει την μπάλα στον Πρέα. Το γεγονός ότι ξεκινά ο Κωνσταντίνος ο Αντρέου από πίσω, βλέπουμε εδώ, το βλέπουμε να πηγαίνει πίσω, προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να μεγαλώσει τις αποστάσεις και να δώσει χώρο. Και να δώσει χώρο, ακριβώς. Με πολύ καλούς χειριστές, πολύ εμπειρούς οι ομόνες σε αυτό το κομμάτι. Ο Πρέα δεν υπήρχε στην ομάδα την περσινή σεζόν, το βλέπουμε πολύ δυνατόν και σε αυτό το κομμάτι, κάτι που ενισχύει την ομόνια ακόμη περισσότερο. Τον Ιωάννου να στέλνει στον Πρέα. Δεν αλλάζει κάτι στην τακτική της Ομόνιας παρά το γεγονός ότι δέχεται πίεση. Ιωάννου, Πρέα πάει να περάσει. Διαμαρτυρήθηκε ο Πρέα για φάουλ, το οποίο έγινε. Μακρινό σουτ από τον Λίνεκερ. Παραπέρασε έξω η ΑΕΛ, η οποία συνεχίζει να πιέζει ψηλά. Με τον Σκαμπίλ να στέλνει στον Σέζαρ Περέιρα. Αντρέου στον Μανώλη. Κατοχή για την Ομόνια. Αυτή τη φορά πέρασε με εξαιρετικό τρόπο Περέιρα. Γύρισε για τον Αντρέου. Δεν μπόρεσε. Εξαιρετική τρίπλα όμως πάνω στη γραμμή. Εξαιρετική, βλέπουμε την ποιότητα του Σέζαρ, ο οποίος και αυτός είναι ένας πολύ, πολύ universal παίκτης που μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις. Είναι και τώρα εδώ νομίζω να δημιουργηθούν προβλήματα για την ΑΕΛ. Βρήκε τον τρόπο να περάσει στο Λεαντρίνιο, από εκεί στον Λιωτατή. Έμπειρη ομάδα η Ομόνια, ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Ακριβώς. Σκαμπίλης. Η κόντρα, ο Βιτίνιο από μακριά το πλασέ, η μπάλα πέρασε έξω όμως. Η κόρνερ, ναι. Ίσως η μπάλα να κούμπησε σε σώμα και χέρι, ναι. Ίσως από δίποτε. Βιτίνιο πάντως ζήτησε χέρι. Ναι. Λίνεκερ. Στο Ζαντί και πάλι με flying keeper. Η ΑΕΛ. Η Ομόνια μένει σταθερή στην αμυντική της προσήλωση. Τίνιο δεν πέρασε η πάσα. Πολύ καλό το διάβασμα από τον Σέζαρ, ο οποίος πήγε στο κλέψιμο στην γραμμή της πάσης. Τον Βιτίνιο. Ζαντής. Πάσα, ο Λιωτατής προσπάθησε να ξεφύγει και δεν τα κατάφερε. Από μακριά ο Πρέα, το σου, την μπάλα πέρασε έξω. Πολύ καλή αμυντική προσπάθεια και από τον Χρήστο Μαστιλιανό, ο οποίος έχει καλά στοιχεία σε αυτόν τον κομμάτι του παιχνιδιού. Και πολύ γρήγορο στην αντίδρασή του. Ακριβώς. Κατσου Γεωργίου, ψάχνει τον Λιωτατή, η μπάλα πέρασε. Ο Πολυβίου είναι, λες και είναι παίχτης, Πέτρο. Το ζει πολύ έντονα. Ζει πολύ έντονα το παιχνίδι και πολύ καλά κάνει. Το φούτσαλ είναι άθλημα το οποίο η παρέμβαση του προπονητή είναι πολύ άμεση. Όπως το μπάσκετ, είναι καθοριστική, είναι δίπλα στη γραμμή. Ο Αντρέου το πλασέ, ο Χατζηγεωργίου θα προλάβει. Εξαιρετική προσπάθεια του Αντρέου, εξαιρετική αντίδραση του νεαρού του Χατζηγεωργίου. Γιατί ψηλά τώρα η Ομόνια, Λεαντρίνιο. Δεν ήταν καλή πάσα, ο Σκαμπίλης θα πάρει μπάλα. Σέζαρ, Αντρέου, Κράφτσοφ,
Αντρέου πιέζει ο Λεαντρίνιο. Η Ομόνια σε όσες φάσεις του παιχνιδιού πιεστεί, χρησιμοποιεί πολύ καλά τις βοηθητικές πάσες. Αυτό γίνεται από διαγώνες, κινήσεις, υποστήριξη από τους παίχτες που βρίσκονται στις απέναντι πλευρές. Αυτό το κάνουν πολύ καλά στην Ομόνια. Εδώ το κάνει ο Σέζαρ σε αυτήν την φάση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τέρμα στα πρώτα σχεδόν 8 λεπτά. Έχουμε δει το 4-0. Το 4-0, ναι, συγγνώμη. Δεν έχουμε δει τέρμα από την ΑΕΛ, ναι, για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ναι. Λεαντρίνιο, η Ομόνια νομίζω παίζει όπως χρειάζεται, έτσι. Ναι, ακριβώς. Με τον Σκαμπίλη αμέσως να περνάει για τον Στυλιανού. Δεν πρόλαβε. Πάσα του Σκαμπίλη ήταν καλή αλλά δυνατή. Λιωτατής επιχειρεί το σούτ κόντρα πάνω στον Περέιρα. Ζαντής στον Λίνεκερ. Οι παίχτες της ΑΕΛ χρειάζονται να ανοίξουν περισσότερο την υπομονή στις πάσες. Σου μπει ο Λιωτατής τώρα στην κορυφή και περιμένει το γύρισμα. Λιωτατής στο σούτ, μπάλα έξω. Γύρισαν την μπάλα, άλλαξαν τη γραμμή της επίθεσης και βρέθηκε ο χώρος για τον Λιωτατή να γυρίσει. Αυτό που χρειάζεται η άλλη είναι περισσότερη υπομονή στις πάσεις. Μήπως και να πάει η μπάλα περισσότερο στα πλάγια για να δημιουργηθούν χώροι. Να πάει στα πλάγια νομίζω ότι θα αλλάξει τις γραμμές της επίθεσης για να πετύχει την αδύνατη πλευρά της άμυνας της Ομόνιας. Να βγει η άμυνα πρώτα εκτός ισορροπίας. Ο Λεαντρίνιο. Λίνεκερ στον Ζαντί. Και πάλι για τον Λίνεκερ. Λεαντρίνιο πέρασε, έχει χώρο για το σούτ, το επιχείρησε κόντρα όμως. Κραφτσόφ από πολύ μακριά προσπάθησε να απειλήσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Λίνεκερ, ποιος είπε κάνει λάθος. Λίνεκερ προσπάθησε να κερδίσει, να δούμε την Ομόνια με τον Αντρέου. Έτοιμος να γυρίσει Κραφτσόφ, πάσα, πλασέ έξω η μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία από Στυλιανού. Θύμισε την ευκαιρία που έχασε στο πρώτο ημίχρονο. Ιωσήφ. Κατοχή για την Ομόνια. Όπως δείχνει ο διαιτητής, εδώ η μεγάλη ευκαιρία με τον Κραφτσόφ να γυρίζει τον Στυλιανού και πάλι όμως να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Σκαμπίλης που έχει ανέβει αλλά επιστρέφει τώρα μετά από την οδηγία του Πολυβίου. Κραφτσόφ. Στυλιανού χάθηκε η μπάλα. Λιωτατής πάει να περάσει, δεν τα κατάφερε. Λίνεκερ. Αναγκάζεται να επιστρέψει στον Χάτσι Γεωργίου και από εκεί στον Ιωσήφ. Λιωτατής. Γύρισμα. Κέρδισε ο Περέιρα τώρα στην αντεπίθεση. Η Ομόνια έκανε λάθος όμως, κέρδισε ο Λίνεκερ. Έχει μπάλας για την ΑΕΛ. Έχει πάει ο Λίνεκερ σε ακόμα έναν κλέψη. Ναι. Με το δεξί του τόπο. Αλλάζει και πάλι την τακτική της η ΑΕΛ. Που έκανε λάθος όμως εδώ. Χατζηγεωργίου δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα στο Λίνεκερ. Με το Σκαμπίλη να ανεβαίνει και πάλι. Το σκορ εξακολουθεί να είναι στο 0-4. Κραφτσόφ, Σκαμπίλης. Περέιρα. Πάσα στο Σκαμπίλη. Το πλασέο Χατζηγεωργίου από μακρινέ. Εξαιρετική φάση, πολύ απλή φάση και από το οδηγία την Ομόνια. Έγινε ένα rotation στη δύο πλευρά από τον Σκαμπίλη και τον Γιάννη τον Ιωάννου. Ο Σέζαρ με μια διαγώνια μπάσα ανέφερε τον Τάσο σε θέση για γκολ. Ιωάννου, Περέιρα, ψάχνει χώρο για σουτ, έγινε το λάθος.
Ρέα. Αλλά πέρασε από το Σκαμπίλι στον Ιωάννου. Η ευκαιρία για τον Μανώλη. Αυτά τα γκολ δεν τα χάνει ο Μανώλη. 0-5. Ο Μανώλης δευτερόλεπτο μετά την είσοδο του βάζει ακόμα ένα γκολ για την ομάδα. Τρία γκολ ο Μανώλη. Ναι. Δεινό σκόρερ. Άλλωστε έχει αποδείξει πάρα πολλά. Πάρα πολλές φορές. Πολύ όμως έξυπνη και η ενέργεια του Σκαμπίλου που άφησε την μπάλα να περάσει. Ακριβώς. Και ο Γιάννης ο Ιωάννου. Ναι, έκανε το τέρμα σίγουρο. Δύο απέναντι στον τερματοφύλακα, έκανε την πιο σίγουρη επιλογή. Μπορούσε να το τελειώσει και μόνος του, αλλά προτίμησε το σίγουρο. Ακριβώς. Ναι, ναι. Την προσπάθεια που έχει τις περισσότερες πιθανότητες και αυτό ζητούν και οι προπονητές. Είχατε πει από την αρχή, είχε πει μάλλον Πέτρο από την αρχή, ότι η Ομόνοια είναι μια ομάδα με περισσότερο βάθος, είναι μια ομάδα που έχει εξαιρετικούς Κύπριους ποδοσφαιριστές και αυτό αποδεικνύεται μέσα στο παρκέ. Και θα τολμήσω να πω ότι ο Κώστας Ζωπολεβίου ανέλαβε την Ομόνοια στα μέσα της περασμένης περίοδου μαζί με τις εμπειρίες που κουβαλούν αυτός με τους παίχτες του της περασμένης περίοδου με μια προετοιμασία από την αρχή της χρονιάς. Η Ομόνοια ήταν επόμενο να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερα από την περσινή χρονιά. Τον Μανώλη, το σκόρερ των τριών τερμάτων, να στέλνει την μπάλα στον Πρέα από εκεί στον Κράτσοφ. Σκαμπίλης και πάλι ψηλά. Κράτσοφ, Πρέα, υπομονή στο παιχνίδι της Ομόνιας, Αραράτ, για να ανεβάσει την ΑΕΛ πιθανόν ψηλά. Ιωάννου, Μανώλη, η πάσα το Τακουρνάκι, γκολ, εξαιρετικό. 0-6. Εξαιρετικό γκολ. Πολύ καλή πάσα και από τον Μανώλη. Εξαιρετικό το τελείωμα από τον Κράφτ. Ξανά η πάσα από τον Μανώλη και το τακουνάκι από τον Κράφτσοφ. Ο οποίος από την πρώτη μέρα της παρουσίας του στην Κύπρο έδειξε να εξειδικεύεται σε αυτά τα χτυπήματα. Πάντως, θα το επαναλάβω, χωρίς να θέλω να γίνω κουραστικός Πέτρο, η Ομόνοια ξέρει πώς πρέπει να χειριστεί την αναμέτρηση. Ακριβώς, έχει επικρατήσει στον αγώνα και πλήρως και κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Το γεγονός ότι η ΑΕΛ είχε πολλά παιχνίδια έδωσε την ευκαιρία στον Πολυβίου, νομίζω, να είναι πολύ πιο έτοιμος. Ακριβώς. Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι και με την ομάδα της ΑΕΛ, είναι μια ομάδα που χτίζεται από την αρχή. Πρέα πέρασε. Έχει αλλάξει ρόστερα από την περσινή περίοδο σε έναν 80-90%. Καλή ξένοι φουτσαλιστές, πολύ καλή Κύπρο όμως. Είναι άπειρη με την τακτική του φουτσαλ. Είναι η ομάδα που χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστική. Φυσικά λένε, ενώ τώρα περνάει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο ο Σάβα, λένε πολύ, Πέτρο, ότι οι αγώνες της κανονικής διάρκειας είναι κάτι σαν μια περίοδος προετοιμασίας αφού ακολουθούν οι αγώνες κατάταξης. Ακριβώς. Οι ομάδες έχουν μειωθεί στις 8. Είναι, όπως το είπες, ένα μίνι πρωτάθλημα προετοιμασίας για τη φάση που έχει την καθοριστική σημασία για την ανάδειξη του πρωταθλήματος. Την ουσία και η αλλαγή στη φετινή περίοδο είναι ότι ο νικητής στην ημιτελική φάση και στην τελική θα βγαίνει από σύνολο 5 αγώνες. Περισσότεροι αγώνες σε αυτήν τη φάση για ομάδα που θα περάσει τον τελικό και θα καταρχήσει τον τίτλο. Έχουν πολύ χρόνο οι ομάδες μπροστά τους για να ετοιμαστούν για αυτήν τη φάση. Ελόι Αλόνσο βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να αντιδράσει και από την άλλη ο Πολυβίου, ο οποίος δεν εφησυχάζει και πολύ καλά κάνει. Λεαντρίνιο στο Λίνεκερ και πάλι για τον Λεαντρίνιο. Χατζηγεωργίου, Λεαντρίνιο, Λίνεκερ, Φιτίνιο. Πέρασε πολύ όμορφα. Δεν κατάφερε όμως να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Είναι εξαιρετική προσπάθεια όμως. Το δυσκόλεψε η ενέργεια του Τάσου του Σκαμπή. Του βγήκε και ουσιαστικά έκλεισε το χώρο εκεί. Ακριβώς. Ψάχνοντας τον Σαββά, στη Λιανού, Βιτίνιο, θα στείλει την μπάλα σε πλάγιο. Σκαμπίλης,
Καραμπίλης που πέρασε εκτός για να παίξει ο Αντρέου. Και εδώ δοκιμάζει ένα ακόμη διαφορετικό σύστημα στο Φράγκι Περιομονή. Με διαφορετικό παίχτη στη θέση είναι αυτήν τον Κωνσταντίνο τον Αντρέου. Γιατί το κάνει αυτό πρώτη της Ομόνιας, για να το ετοιμάσει και αυτό το σύστημα σε πράγματα παιχνίδια. Σε κανονικό χρόνο παιχνίδι. Ναι. Όχι μόνο χρόνο προπονήσεις. Ρέα. Ο Αντρέου δεν προλάβε την πάσα. Πάσα από τον Ιωάννου. Ο Λίνεκερ στο Χατζηγεωργίου θέλει να πρεσάρει ο Πολυβίου ψηλά η ομάδα του. Με την ΑΕΛ να μην μπορεί να βρει λύσεις στην πίεση αλλά και γενικότερα στο παιχνίδι της Ομόνιας Αραράτ. Είναι πολύ δύσκολο γιατί εξαιτίας του μικρότερου βάθους στο ρόστερ, οι παίχτες θα ελέγχουν και περισσότερο χρόνο, περισσότερη κούραση στα πόδια τους και η ψυχολογία είναι εις βάρος τους. Λίνεκερ, Λεαντρίνιο, στο Χατζηγεωργίου που θέλει χώρο για σουτ, τον έκλεισαν, οι πράσινοι. Πολύ καλές άμυνες και από τον Γιάννη τον Ιωάννου και από τον νεαρό τον Σάββα. Σέζαρ που επέστρεψε στο παρκέ. Ο Λίνεκερ στο Λεαντρίνιο, Χατζηγεωργίου, στο Βικίνιο. Λίνεκερ δεν μπόρεσε να περάσει. Το σούτ φεύγει από το Χατζηγεωργίου, η κόντρα πολύ από τον Μανώλη. Από τον Μανώλη που βοηθά και σε αυτό το κομμάτι. Μανώλη ο οποίος τον έχουμε συνηθίσει να πανηγυρίζει για να, όταν πετυχαίνει τέρμα. Τώρα πανηγύρισε γιατί έβγαλε άμυνα. Αυτό συνηθίζεται στο φούτσαλ όταν γίνουν ναι. Πολύ καλές άμυνες για λόγους ψυχολογίας. Το συνηθίζουν αυτόν οι φούτσαλιστές. Με τον διαιτητή να κάνει κάποιες παρατηρήσεις στο Λίνεκερ. Χατζηγεωργίου, θέλει χώρο. Κατοχή και πάλι για την ΑΕΛ. Χατζηγεωργίου έστειλε στο Λίνεκερ. Βιτίνιο. Λίνεκερ για Χατζηγεωργίου. Από εκεί η μπάλα στον Λεαντρίνιο. Πολύ καλή άμυνα από το Ομόνια. Βιτίνιο το σούτ, η κόντρα πάνω στον Περέιρα. Λεαντρίνιο στον Λίνεκερ. Λίνεκερ, για να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει το σούτ. Έγινε φάουλ. Εξαιρετική άμυνα από τον νεαρό τον Σάμ. Πάμε time out και πάμε αμέσως σε διαφημιστικό διάλειμμα γιατί έχουμε time out. Ίσως να δοκιμάσουν τώρα να πετύχουν και άλλον γκολ. Σάβα θα περάσει στον Αντρέου. Είναι και δεν επέτρεψε να περάσει. Ο Βιτίνιο. Έγινε λάθος, Μανώλη απέναντι από το Χατζηγεωργίου, το πλασέ, η μπάλα θα περάσει έξω. Ήταν μια φάση που είδαμε δύο πολύ καλά κλεψίματα, έναν από πλευράς Λίνεκερ Ριγκάρτ του Ισραήλ και ακόμα έναν καλύτερο από πλευράς Σέζαρ Παρκ. Ίσως να δοκιμάσουν τώρα να πετύχουν και άλλον γκολ. Σάβα θα περάσει στον Αντρέου. Λίνεκερ δεν επέτρεψε να περάσει, ο Βιτίνιο. Έγινε λάθος, Μανώλη απέναντι από το Χατζηγεωργίου, το πλασέ, η μπάλα θα περάσει έξω. Ήταν μια φάση που είδαμε δύο πολύ καλά κλεψίματα, έναν από πλευράς Λίνεκερ Ριγκάρτ του Ισραήλ και ακόμα έναν καλύτερο από πλευράς Σέζαρ Παρέιρα της Ομόνιας. Και μια μεγάλη ευκαιρία. Ναι, μεγάλη ευκαιρία, πολύ καλό το τελείωμα του Μανώλη, ήταν άτυχος.
Χατζηγεωργίου, κατοχή για την Ομόνια, Αραράτ. Με τον Κρέκο τώρα έχει την ευκαιρία ο Πολυβίου να, να δώσει και χρόνο σε όλους τους φουτσαλιστές του στο σημερινό αγώνα. Τους έχει χρησιμοποιήσει όλους, τους έχει δώσει ικανοποιητικό χρόνο, πολύ καλά μοιρασμένο στους παίχτες του. Ακόμη και στο flying keeper έχει δοκιμάσει όλα τα συστήματα. Ψάχνοντας τον Κρέκο ο Μανώλης. Κρέκο ο οποίος έκανε το σουτ. Με τον Λιωτατή να επιστρέφει στο παρκέ. Κρέκος ο οποίος έβαλε εξεσωστή άμυνα ψηλά. Πολύ σωστά. Χατζηγεωργίου προσπαθεί να γυρίσει και έρθει την κατοχή ΑΕΛ και πάλι. Με τον Χατζηγεωργίου σιγά σιγά περιμένοντας τους συμπαίκτες του να πάρουν θέση. Λεαντρίνιο στο Λίνεκερ. Λιωτατής. Το μάτι είναι ο Κρέκος. Λίνεκερ. Για τον Λεαντρίνιο. Τώρα για τον Χατζηγεωργίου. Οι Ομόνιας που παίζουν ακόμη έτσι πιεστική άμυνα, Πέτρο. Ναι. Όπως έχουν ξεκινήσει τον αγώνα, ακριβώς θέλω να τελειώσω. Αυτό το έκανε και σε όλα τα παιχνίδια η Ομόνια την περασμένη αγωνιστική περίοδο και πολύ σωστά κάνουν. Ο αγώνας τελειώνει με το τελευταίο δευτερόλεπτο, ακριβώς με το σφύριγμα του γύρου. Το 0-6 δεν τους εφησυχάζει. Θέλουν να βγάλουν και σοβαρότητα στο ακριβώς αρκέ. Το φούτσαλ είναι άθλημα πολύ τακτική των πολλών λεπτομεριών. Οι ομάδες, συγκεκριμένα εδώ η Ομόνια, προσπαθεί να κάνει αυτά που προσπαθεί να δουλέψει στην προπόνηση όσο το δυνατόν καλύτερα στους αγώνες. Στυλιανού προσπάθησε να κερδίσει, δεν τα κατάφερε. Χατζηγεωργίου. Στυλιανού, ο οποίος έχει πάρα πολλές ικανότητες στο αμυντικό κομμάτι, ναι, στο ασταλτικό. Ακριβώς. Έχει και στο επιθετικό, δεν τις έχει δείξει σήμερα. Το σουτ που έγινε από τον Λεαντρίνιο, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Μετά από και αποκρούσουν το τάσο του Σκαμπίνου. Ναι. Χτύπησε την μπάλα και στο Σίζαρα, δεν είναι ο λάθος. Κάτι που κάνει την αποκρούση του τάσου ακόμα πιο δύσκολο. Λεαντρίνιο νέο σουτ, ο Σκαμπίνης και πάλι. Βλέπουμε μια εξαιρετική φάση από τον Τάσο, ο οποίος στο μυαλό του πλασέ. Την ώρα που κάνει την αποκρούση έχει το δημιουργικό τρανζίτ. Ναι. Και ταυτόχρονα οι συμπαίκτες του, βλέποντας τον να παίρνει την τοποθέτηση του μπλοκαρίσματος, φεύγουν για την κόντρα. Ο Ανδρέου θα πετύχει το 0-7. Ξανά εδώ Κρέκος. Και ο νεαρός ο Κρέκος. Πολύ καλή πάσα. Στην πολύ καλή πάσα. Και είναι παίχτης με επιθετικά χαρίσματα, όμως ο Κρέκος έχει δείξει από την ώρα που πήγε στον αγώνα πολύ καλές αμυντικές συμπεριφορές και ενέργειες. Και εδώ ο πανηγυρισμός του Ανδρέου. Και η πάσα του Κρέκου ήταν με το δεξί, που το κάνει δύσκολο γιατί από εκεί είναι η πλευρά των αριστεροπόδαρων. Σωστά, όμως οι φουτσαλιστές είναι πολύ καλά δουλεμένοι στο σωστό προσανατολισμό του σώματος, εκτός από αυτό. Ξέρουν πώς να γυρίσουν το σώμα τους για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που θέλουν. Σουτ που έγινε από τον Λιωτατή, Σκαμπίλης και πάλι. Σουτ, θα σταματήσει την μπάλα ο Στυλιανού. Ανδρέου, φάουλ. Φάουλ για την ΑΕΛ. Ο Λίνεκερ θα πάρει φόρο για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Πιο πιθανό να πάει στο κατευθείαν. Ναι. Πάει απευθείας, σταμάτησε την μπάλα στη γραμμή ο Κρέκος. Η επίθεση της Ομόνιας. Θα μπορούσε εδώ σαν να περάσει μια πάσα και να γίνει πολύ πιο απειλητική η Ομόνια. Λιωτατής, Σκαμπίλης και πάλι ύψωσε το τείχος μπροστά. Και βγάζει την Ομόνια στην επίθεση. Ναι. Τώρα για τον Σάβα, κέρδισαν και πάλι με τον Ζαντί της ΑΕΛ. Σπάθησε να περάσει, δεν τα κατάφερε όμως.
Κατοχή για την Ομόνια με τον Σάβα στον Κρέκο. Καλή πάσα από τον Αντρέου. Εξαιρετική πάσα, η διαγώνια πάσα της πρώτης επαφής. Ήταν πάσα από αυτές που λέμε πάρε βάλε στον Σάβα. Πολύ καλές ενέργειες. Αυτά είναι καθαρά προϊόντα προπόνησης. Εντάξει, πρέπει να έχεις και την ικανότητα. Βεβαίως, αλλά να περάσεις την μπάλα έτσι. Υπάρχει θέμα συντονισμού όμως, που είναι κάτι που φαίνεται είναι δουλεμένη η Ομόνοια. Είναι και η πάσα του Ανδρέου και το τρέξιμο που είναι σε πολύ καλό συντονισμό. Με το Λίνεκερ έκανε λάθος. Κέρδισε μπάλα ο Στυλιανού. Ανδρέου είναι αυτός που ανεβαίνει. Σκαμπίλης, Ανδρέου. Έψαξε το Σάβα. Δεν είναι αποτέλεσμα πάντως αυτό το 0-7 που περιμέναμε πριν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Σωστά όμως το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Ναι. Δεν λέω ότι δεν είναι δίκαιο, απλά περιμέναμε λίγο περισσότερη. Η Ομόνια έχει οδηγήσει τον αγώνα σε αυτόν τον σκορ. Ναι. Με τον Ανδρέου το παιχνίδι που ολοκληρώνεται. Μας μένουν 20 δευτερόλεπτα. Ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα. Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Το ταξίδι είναι απόδραση, ξεκούραση, χαλάρωση, διασκέδαση. Είναι τρόπος ζωής. Γι' αυτό η Top Κίνησης σχεδιάζει, δημιουργεί και φροντίζει στο να μας φέρνει πιο κοντά σε εμπειρίες και γνώση, στα ήθη και έθιμα άλλων πολιτισμών, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ανακαλύψουμε γνωστούς και νέους προορισμούς που μας μαθαίνουν τόσα πολλά για τον κόσμο γύρω μας, αλλά και για τον εαυτό μας. 30 χρόνια Top Κίνησης, 30 χρόνια ταξιδεύουμε την Κύπρο.